Πάμε όμως στη Βραζιλία να πάρουμε έτσι λίγο άρωμα. Πού είναι? Βραζιλία. Πού είναι? Στο Αρακαζού. Αρακαζού, δεν είσαι Γιώργο, καλησπέρα. Αρακαζού. Έτσι. Αρακαζού. Να σου πω, από καιρό πες με. Από καιρό τι κάνει? Και να σου πω, μέχρι να φτάσει στο παράθυρο να δω, μπορεί να αλλάξει. Πλάκα κάνεις τώρα. Τόσο καλά. Λοιπόν, ήλιος. Ναι. Μέχρι να φύγουμε να πάμε στην έλευση των παιχτών, μπορεί να έχει ρίξει καταιγίδα, όπως έγινε χθες στην προπόνηση. Ναι, αυτό. Ήμασταν στην προπόνηση χθες. Ήμασταν στην προπόνηση χθες. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα, βεβαίως. Ναι. Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, Αρακαζού. Έτσι. Για πάμε. Αρακαζού είναι τη συνέχεια του το δεύτερο επίθετο, όπως έχουν οι Ισπανοί 4-5, ας πούμε. Ναι, είναι σαν το Λοθάνο. Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, Αρακαζού. Ναι. Πώς την είπαμε. Πώς την είπαμε την. Μελίσσα Μαρτίνες. Μελίσσα Μαρτίνες. Δεν τα θυμάμαι τώρα. Μην μου βάζει δύσκολα. Είναι Μελίσσα. Για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, η προπόνηση χθεσινή ξεκίνησε στις 11.30 ώρα Ελλάδος το βράδυ και ήταν προγραμματισμένη να μείνει ανοιχτή για ένα τέταρτο. Ναι, το κλασικό της FIFA, ναι. Ναι, το κάνει ο Σάντος το τέταρτο 20 λεπτό. Τέλος πάντων, περνάει, συνήθως το κάνει 20 λεπτό, περνάει ο χρόνος, φτάνουμε στο τέταρτο 20 λεπτό. Την ώρα που είναι έτοιμοι οι άνθρωποι της ΕΠΟ να μας πούν, κύριοι, σιγά σιγά αποχωρήστε. Δεν χρειάστηκε να το κάνουν. Άνοιξαν οι ουρανοί, άρχισαν να ρίχνουν καρέκλες. Φύγατε κατευθείαν μόνοι σας. Και έκλεισε η προπόνηση αυτομάτως, δεν χρειάστηκε. Την έκλεισε άλλος, δεν χρειάζεται να την κλείσει ο Σάντος. Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι ο καιρός, έχει τέτοιες μεταπτώσεις εδώ. Ναι. Η γρασία όμως παραμένει γρασία, έτσι. Δεν το συζητώ αυτό. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Η προπόνηση χθεσινή λοιπόν, να ξεκινήσω από τα χθεσινοβραδινά. Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Συμμετέχουν όλοι κανονικά στο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ο Ταχτίδης μπήκε. Ο Παπασταθόπουλος συνεχίζει κάθε μέρα που περνάει να βάζει και περισσότερες στροφές. Οπότε από ό,τι φαίνεται, εκτός του διονυσικού απρόπτου, ο Φερνάντο Σάντος θα έχει όλους στη διάθεσή του για το σαββατιάτικο παιχνίδι με την Κολομβία στο Μπέλο Οριζόντε. Γιώργο, τον βλέπεις να παίζει δηλαδή το Σοκράτη το Σάββατο ή είναι του. Κάθε μέρα που περνάει αυξάνονται οι πιθανότητες. Εφόσον έχει μπει πλέον κανονικά, ναι. Θα περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Πάλι ένα τέταρτο ανοιχτή προπόνηση στις 5.30 ώρα Βραζιλίας, 11.30 το βράδυ Ελλάδας. Από εκεί και πέρα. Γιώργο, για να καταλάβουμε λίγο, έχει βάλει ο Σάντος ή ο παίκτης ή το ιατρικό team κάποιο πλάνο και λένε ότι αν τότε είναι εντάξει θα παίξει ή λένε όπως έρθει? Κοιτάξτε, την περίπτωση του Παπασταθόπουλου, για το θέμα του λέγαμε ότι την Τετάρτη πιθανότητα θα μπει στην προπόνηση, θα μπει σε κανονικό ρυθμό. Ναι. Δηλαδή θα μπαινε σήμερα, περιμέναμε να μπει. Μπήκε μία μέρα νωρίτερα. Και ότι αν έμπαινε σήμερα, λέγαμε, μισό λεπτό. Ναι. Αν έμπαινε σήμερα, λέγαμε ότι ενδέχεται και να προλάβει. Ναι. Χωρίς να είναι υπέρ τη πιθανότητα όμως. Τώρα που ο Παπασταθόπουλος έχει μπει από τη Δευτέρα στην προπονητή. Δύο μέρες ουσιαστικά, σωστό. Δύο μέρες. Ναι. Δύο μέρες νωρίτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σωστό. Οπότε από ό,τι φαίνεται, αν δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Ναι. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά σήμερα και αύριο, θα είναι εντάξει. Θα είναι εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Το ταξίδι για τον Μπέλο Οριζόντε ξεκινάει αύριο. Για εμάς τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που καλύπτουμε, που ακολουθούμε την Εθνική αύριο πολύ νωρίς το πρωί και συγκεκριμένα στις 5:05 είναι προγραμματισμένη η πτήση μας από το Αρακαζού για το Σαφρό και από εκεί για τον Μπέλο Οριζόντε. Α, η πτήση δηλαδή, για να ξυπνήσετε δηλαδή καλές 3-3.30 τι ώρα? Ναι, 3.30 σκοτούμε, να είμαστε 4 αεροδρόμιο και πάλι αργά είναι το 4 βέβαια. Ναι. Για να πάρουμε την πτήση για το Σαλβαδόρ και από εκεί για το Μπέλο Οριζόντε. Η ομάδα όμως θα πει το βράδυ. Η ομάδα θα προπονηθεί αύριο το πρωί εδώ. Α, μπράβο, αυτό. Θα κάνει προπόνηση στο Αρακαζού και μετά θα ταξιδέψει. Και μετά θα ταξιδέψει, θα φτάσει στο βράδυ στο Μπέλο Οριζόντε, χωρίς καμία άλλη δραστηριότητα βέβαια αύριο Πέμπτη. Πριν φτάσουμε στην πρώτη τελευταία μέρα, στο μείον ένα, όπως λένε και επίσημα, ξέρεις, στη FIFA, στο μείον ένα του αγώνα. Ναι, με συνεντεύξεις τύπου. Μια μέρα δηλαδή πριν, την παραμονή, όπου θα έχουμε τη συνεντεύξεις τύπου των προπονητών, θα έχουμε τις προπονήσεις στο γήπεδο που θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι. Είμαστε πλέον, έχουμε δει γερά.
στο ναι, σε, σε full ρυθμούς. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα πρόβλημα και εμείς όπως θα έχουν οι Άγγλοι με τους Ιταλούς, γιατί αν δεις τον αγωνιστικό χώρο στο, στο γήπεδο, στο Μανάους που θα γίνει το παιχνίδι του Σαββάτου, το Αγγλία-Ιταλία, θα πεις που είμαστε εδώ. Ξέρουμε ότι είναι εντάξει το μπελ οριζόντε. Χωράφι δηλαδή, χωράφι. Ναι, είναι ναι, μια το... καλύτερη εκδοχή από το χωράφι, κατάλαβες. Το Μανάους, ναι, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Στο Μανάους. Όχι αλλά το δικό φαντάζομαι μας. Ότι το δικό μας θα είναι καλά, δηλαδή αν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Δεν έχω πληροφόρηση, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Mm-hmm. Αλλά τώρα που μου το λέτε, στο περιθώριο της προπόνησης ή τη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν αργότερα οι δύο διεθνείς που μιλούν σήμερα, ο Τζαβέλλας και ο Μανολάς, θα το μάθω, θα ρωτήσω. Ωραία. Εντάξει. Γιατί ξέρεις, θα ζούμε συνεχώς εκπλήξεις στη Βραζιλία. Το διαπιστώσαμε. Ναι. Δηλαδή, οι Άγγλοι και οι Ιταλοί τραβάνε τα μαλλιά τους για αυτό ναι. που θα κληθούν, στο γήπεδο που θα κληθούν να παίξουν. Το δυσάρεστο, το κακό μάλλον είναι ότι οι εκπλήξεις αυτές στην πλειοψηφία ήταν δυσάρεστες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μεθαύριο είναι το αναστήριο παιχνίδι. Έτσι. Μπορείς να πεις κάτι για ενδεκάδα, γιατί ρωτάνε βασικά αν θα έχουμε κάποιον από τους παίκτες οι οποίοι πήγαν πάρα πολύ καλά στα φιλικά. Δηλαδή, βασικά όλη η κουβέντα εδώ πέρα, να σας δώσω καταλάβεις, γίνεται για τον Κονέ και τον Φετφατζίδη. Ναι, αν δηλαδή αυτά τα δύο παιδιά έχουν πιθανότητες να παίξουν το Σάββατο ενδεκάδα, να ξεκινήσουν. Εκτιμάς ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, έχω πάρει τις τελικές μου αποφάσεις για την ενδεκάδα. Για πες. Δεν μπορώ να σας ανακοινώσω. Βεβαίως. Μια αποκλειστική είδηση. Mm-hmm. Έτσι, απευθείας δηλαδή. Ναι. Το απλά το λέω αυτό. Έτσι, ναι, καλά, εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, θα παίξουμε. Θα πάρουν φανέλα βασικού Καρνέζης, το Ρωσίδης Χολέμπας, Μανολάς, Παπασταθόπουλος ή Μόρας. Αν είναι καλά ο Παπασταθόπουλος, παίζει εκείνος, ναι. Ακριβώς. Μανιάτης Κατσουράνης Κονέ, Σαλπιγκίνης Σαμαράς και Μήτρογλου Γκέκα. Μάλιστα. Τη συγκρατήσατε? Ναι, αφήνεις, ναι, βεβαίως, αφήνεις και Μήτρογλου Γκέκα. Εκεί στην επίθεση συνεχώς κάνει δοκιμές ο Πορτογάλος. Μάλιστα. Δηλαδή ο Κονέ μπήκε στην εντεκάδα, ο Φετφατζίδης μάλλον δεν μπαίνει. Νομίζω πως θα ξεκινήσει. Νομίζω πως θα ξεκινήσει ο Κονέ. Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν είναι ο Κονέ θα είναι ο Ριζιόλης. Δηλαδή αν πούμε ότι έχουμε τρία... Εγώ σας έβαλα μια εντεκάδα με δύο διλήμματα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Ο Παπαθόπουλος η Μόρα. Που αυτό δεν είναι δίλημα. Αυτό δεν είναι δίλημα. Έχει να κάνει με την αγωνιστική ετοιμότητα του Παπασταθόπουλου. Δεν είναι πρακτικά δίλημα αγωνιστικό. Έχει να κάνει με την ετοιμότητά του. Ένα είναι το δίλημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτό που περιγράφεις, τον επιθετικό. Γκέκας ή Μήτρογλου. Δίνω προβάδισμα στο Μήτρογλου και στη μεσαία γραμμή τώρα, εγώ βλέπω τον Κονέ. Mm-hmm. Θα δούμε πόσο θα μας εκθέσει ο προπονητής. Μικρό το κάτω. Εκτός αν. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε πάντα αυτές τις προβλέψεις. Έχουμε ρίσκο, παιδιά. Την έχουμε πατήσει λίγες φορές. Έχουμε πει οι δεκάδες και έχουμε βγει έξω. Εννοείται. Πάρα πολλές φορές. Ναι, νομίζω με το Ρεχάγγελ. Αυτό το θέμα της δεκάδας, παιδιά. Mm-hmm. Αλλά με το Ρεχάγγελ. Το Ρεχάγγελ είπε. Ναι, ναι, ποτέ έτσι. Με το Ρεχάγγελ ποτέ. Τα τελευταία χρόνια το είχαμε. Το είχαμε φτιάξει αυτό το θέμα. Έκανε και πλάκα ο Ρεχάγγελ. Στον πρώτο καιρό έχουμε γράψει μια σύνδεση. Φοβερά πράγματα με τις δεκάδες. Πρέπει να τις έρθει ο Ρεχάγγελ και να γέλαγε. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά το τελευταίο διάστημα ήταν στην επιτραπή να πω προβλέψιμο στο Ρεχάγγελ. Μάλιστα. Είχε ένα συγκεκριμένο κορμό, πάταγε πάνω σε αυτό και η ομάδα πορευόταν. Λοιπόν, αν δεν μας επιφυλάξει σοβαρές εκπλήξεις ο Σάντος, κάπως έτσι ήταν το σχήμα. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δουλειά και θα είμαστε σε επαφή. Καλή συνέχεια. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πριν. Βεβαίω. Το πιθανό θα ξέρει. Ναι. Οι διαιτητέ του αγώνα πότε βγαίνουν. Θα του περιμένουμε σήμερα. Πόσε μέρε έχουν βγει, ναι, να πούμε ότι βγήκαν χθε για τα δύο πρώτου ομίλου. Έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν σήμερα. Θα είμαστε online για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ωραία. Οπότε σήμερα θα βγει και ο διαιτητή του αγώνα. Λογικά, ναι. Ωραία. Εντάξει, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.